μόνο τα μανίκια. Καιρό. Λοιπόν, σήμερα θεωρώ ότι σε όλη αυτή την πορεία η σημερινή διδασκαλία είναι η κορύφωση για μένα ενός μιας διαδρομής. Αυτό είναι σαν αίσθηση, δεν ξέρω από πριν τι θα υποθεί, αλλά όμως, όπως έχω εξηγήσει, η αίσθηση πιάνει το άορατο. Το ορατό το πιάνει ένα μυαλό. Έχει ήδη συμβεί. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το χρέος και την υποχρέωση από μία άλλη σκοπιά και θα το συνδέσουμε με γεγονότα που γίνανε πριν από 2.000 χρόνια. Για να το έχουν οι επόμενες γενιές, θα πω λιγάκι την εισαγωγή. Όσο θα κάνω την εισαγωγή, θα μπείτε μέσα να αισθανθείτε το χρέος σας. Εάν υπάρχει, σε ποιο πιστεύετε ότι το οφείλετε, για να τα κάνουμε τα πράγματα λιγάκι σιγά σιγά πιο ξεκάθαρα. Ξεκινήσουμε με μερικές παραδοχές για να μπορέσουμε να μπούμε πιο βαθιά στη διδασκαλία. Από την ώρα που ζεις μες στην Άβυσσο και όλοι ζούσαμε ή ζούμε μες στην Άβυσσο, εκ των πραγμάτων μέσα εκεί θα χρεωθείς. Δεν μπορείς σε μία συνδιαλλαγή μέσα στην Άβυσσο να γίνει ισότιμη συνδιαλλαγή. Γιατί δύο μυαλά που συναντιόνται έχουν ως σκοπό το κέρδος. Είτε είναι συνειδητό είτε είναι ασυνείδητο. Άρα δεν υπάρχει αλήθεια. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέσα από τη συνδιαλλαγή αυτή ή να χρεώσεις τον άλλον ή να χρεωθείς εσύ. Είτε έτσι είτε αλλιώς, χρέος θα έχεις. Όταν το χρέος φτάσει να είναι πρακτικό, είναι ήδη αργά.
γιατί πριν από αυτό έχει συμβεί η αίσθηση. Μέσα στην άβη σου φτιάχνονται συμφωνίες, δίνονται υποσχέσεις, δίνονται όρκοι και μέσα από αυτό δημιουργείται ένα χρέος, δηλαδή στην ουσία υποθηκεύεις το μέλλον σου. Αυτό κάνει ένας νους. Ένας νους θέλει να υποθηκεύσει το μέλλον, άρα είναι ενάντια στην ελευθερία. Νους και ελευθερία δεν μπορούν να είναι μαζί. Είναι δύο πράγματα ασύμβατα. Γι' αυτό και όσοι ακούτε που μιλάνε για την ελευθερία και έχουν νου, απλά μιλάνε για μία επανάσταση, παύλα εκδίκηση, μια και είναι από κάτω και ζηλεύουν τον από πάνω. Η ελευθερία είναι εσωτερική υπόθεση, δεν έχει να κάνει τίποτα με το εξωτερικό πλαίσιο. Άρα ένας νους δεν σε θέλει ελεύθερο, δηλαδή να είσαι στη στιγμή και να παίρνεις τις αποφάσεις σύμφωνα με την εσωτερική αίσθηση που σε πάει προς το φως. Θέλει να δεσμεύσει τη μετέπειτα απόφασή σου, τη μετέπειτα επιλογή βάσει ενός συμφέροντος. Οπότε όταν για οποιοδήποτε λόγο εσύ ανοίξεις και είσαι ανοιχτός και είσαι χαρούμενος γιατί έχεις τιμήσει τον εαυτό σου, εκείνη τη στιγμή θα έρθει μπροστά σου ένας νους για να σου πάρει μέρος της χαράς και να σου δεσμεύσει την υπόλοιπη πορεία. Εάν δεν είσαι συνειδητός και ελεύθερος εσωτερικά, θα υπογράψεις έχοντας και εσύ νου, γιατί στην ουσία προσδοκάς. Ποια είναι η προσδοκία, γιατί να υπογράψω ένα συμβόλαιο για το μέλλον? Γιατί εκείνη τη στιγμή θεωρείς ότι αυτό που έχεις ως στιγμή, εάν υπογράψεις, θα μπορέσεις να το επαναλαμβάνεις και στο μέλλον. Άρα είναι μία δέσμευση της ελευθερίας σου, της απόφασής σου από κάποιον άλλον και από εσένα στην ουσία μία προσδοκία της επανάληψης αυτού που έζησες να το διατηρήσεις πέρα από τη στιγμή. Έτσι όταν ζεις μέσα στην Άβυσσο, στην ουσία υποθηκεύεις το μέλλον μέσα από συμφωνίες που κάνεις στο παρόν. Αυτό βέβαια έχει μόνο ένα νου, γιατί μία ψυχή το μόνο που τιμά είναι η στιγμή και επειδή ακριβώς έχει ελευθερία, μπορεί να αποφασίζει κάθε στιγμή ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θα πάει. Εδώ υπάρχει μία μίμηση, θα κάνω μία παρένθεση. Και κάποιος που είναι τρελός δείχνει να αλλάζει συνέχεια στάση. Στις 12 λέει ναι, στις 12 και 1 λέει όχι, αλλά αυτή η στάση του είναι μέσα από την αντίδραση και δεν είναι μέσα από την πορεία προς το φως. Τα ναι μου και τα όχι μου, όταν είμαι συνειδητός και έχω ψυχή, έχουν κατεύθυνση. Οι στιγμές δηλαδή, μία πίσω από την άλλη, θα δημιουργήσουν μία ευθεία. Εάν είμαι τρελός, θα δημιουργήσουν κύκλους, τεθλασμένες γραμμές, χάσιμο. Εξωτερικά δείχνουν το ίδιο. Ελεύθερος δείχνει και ο τρελός, ελεύθερος δείχνει και ο αληθινός. Ο τρελός είναι η μίμηση της ελευθερίας,
χωρίς στην ουσία την εσωτερική συνείδηση, χωρίς την εσωτερική σύνδεση με το φως. Ό,τι του κατέβει στο νου του. Αυτό το λες σε ελευθερία. Κάνω ό,τι μου έρθει στο νου μου. Ο νους παίρνει τα ηνία. Εσύ θεωρείς ότι είσαι ελεύθερος, αλλά απλά είσαι τρελός. Ανάλογα με τα επίπεδα της τρέλας, θα αλλάζεις θέση σε σχέση με το πόσο βαθιά είσαι μέσα στην άβη σου. Οπότε, όταν ζεις μέσα στα έγκατα, η συνδιαλλαγή θα φτιάξει χρέος. Θα φτιάξει υποχρεώσεις. Δεσμεύεις το παρόν σου, στο παρόν σου δεσμεύεις το μέλλον σου. Όμως επειδή είσαι ψυχή, ο Θεός θα στείλει τον Υιόν Του και θα πει «Αφήστε τα όλα και ακολουθήστε με». Εφόσον υπάρχει αλήθεια στο κάλεσμα, αυτό το αισθάνεσαι, ειδικότερα αν είσαι μία ψυχή που έχεις περπατήσει και γνωρίζεις ποιος είναι αυτός που σου μιλάει σαν αίσθηση, έχεις την τάση να πας προς τα εκεί, γιατί είναι κάτι γνώριμο. Ταυτόχρονα όμως είσαι μέσα στην άβη σου. Η τάση είναι προς αυτό που διψάς, σε αυτό που αναγνωρίζεις. Από πίσω όμως υπάρχουν τα σκοινιά της υποχρέωσης που δημιούργησες μέσα στην άβη σου. Μέσα από ένα νου. Η ψυχή σε καλεί, ο νους σε τραβάει πίσω μέσα από τη δέσμευση των υποχρεώσεων. Εκείνη τη στιγμή θα ζητήσεις άδεια από το νου για να φύγεις από την άβη σου. Θα πεις δηλαδή, «Κύριε, δώσ' μας μία ώρα, δύο ώρες, να πάμε να θάψουμε τους νεκρούς και να έρθουμε να σε βρούμε». Δηλαδή, άσε μας να κάνουμε την υποχρέωσή μας, το χρέος μας και μόλις τελειώσω με το χρέος, θα έρθω να σε βρω. Η στιγμή είναι τώρα. Η ψυχή σε σώμα είναι παρούσα, σε καλή και σου λέει «Ακολούθησέ με». Το που χρειάζεται να κάνεις είναι ένα άλμα από την άβυσσο στον Κύριο, από την άβυσσο στην αγάπη. Άλμα είναι γιατί ενδιάμεσα έχει κενό. Γιατί έχει κενό? Γιατί δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από την άβυσσο στην ψυχή. Ό,τι κατασκεύασες με το νου, δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου. Εκεί που είναι η ψυχή σου. Ένας νους όμως θέλει να τα ισορροπεί τα πράγματα και λέει «Περίμενε μας να πάμε να θάψουμε τους νεκρούς και θα έρθουμε να σε βρούμε». Να πάρουμε το ok δηλαδή από την υποχρέωση που θα ολοκληρώσω, από το χρέος που οφείλω και μόλις ξεχρεώσω στην άβυσσο, δηλαδή καθαρός ολόκληρος, θα έρθω να σε βρω. Αυτό δεν γίνεται. Εάν επιστρέψεις πίσω,
θα δημιουργήσεις καινούριο χρέος. Τώρα σε εσένα και θα χάσεις και τη στιγμή. Ανάμεσα στην άβυσσο και στην ψυχή υπάρχει το κενό. Σε αυτό το κενό υπάρχει λύπη, είναι τόσο τεράστια όσο και η άβυσσος, όσο το κενό. Τεράστιο. Η λύπηση είναι το μεγαλύτερο μέρος και το πιο βαθύ που χωρίζει στην ουσία την άβυσσο από το φως. Ο λόγος είναι γιατί την ώρα που είσαι έτοιμος να περάσεις απέναντι, όσοι ήτανε μαζί σου με όσους συναλλάχτηκες μες στην άβυσσο, θα σε καλούνε πίσω μέσα από υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και κλάμα λύπησης. Η λύπηση και η υποχρέωση στην ουσία είναι το σκηνί το οποίο όταν είσαι έτοιμος να πηδήξεις, το κρατάς γύρω από τη μέση σου και δεν περνάς ποτέ απέναντι, οπότε μένεις στο κενό. Κύριε, σε αναγνωρίζω, εγώ σε ακολουθώ, αλλά το σκηνί δεν το κόβω. Έτσι μένεις στο κενό. Στο κενό έχεις μία φαντασίωση ότι μπορείς να καλύπτεις την υποχρέωση και να κάνεις τους άλλους να είναι καλά, να μην έχουν λύπηση και έτσι εσύ παραμένεις δέσμιος της υποχρέωσης και ταυτόχρονα μπορώ να βλέπω τον Κύριο και να παίρνω από Αυτόν την αίσθηση. Αλλά είμαι στο κενό. Η αγάπη του εαυτού μου είναι απέναντι. Έχω τη θέληση να πηδήξω, αλλά επειδή δεν αφήνω την υποχρέωση και το χρέος, το έχω δεμένο στην κοιλιά μου, αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο και μένει στο κενό. Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Δηλαδή αλλάξτε χώρα. Αλλάξτε επίπεδο. Και ελάτε στη ζωή. Ένας νους, ειδικότερα αν είναι εξασκημένος, θα ψάξει να βρει την τρίτη λύση. Και εγώ να πάω στην ψυχή μου και τα έγκατα από τα οποία αρχίζω να λείπω, το εγκαταλείπω δηλαδή, να μην συμβεί. Έτσι μένοντας το κενό, χάνεσαι. Έτσι όσο και να σου φαίνεται περίεργο, ο Πέτρος ο οποίος δεν εγκατέλειψε ποτέ
τα επίγεια και γι' αυτό του είπε «Δεν είσαι έτοιμος ακόμα». Ναι μεν, με ακολουθείς, αλλά δεν περνάς απέναντι. Το σκηνί είναι ακόμα πίσω. Δεν το έχεις κόψει, άρα δεν μπορείς να με ακολουθήσεις. Έχεις κρατήσει νου. Ο νους το μόνο που γνωρίζει είναι από υποχρέωση. Το μόνο που γνωρίζει είναι χρέος. Μπορεί να ξεχαστείς για λίγο και να χαρείς, αλλά το σκηνί θα σε τραβήξει πίσω. Έτσι θα γυρίσεις πίσω να προσπαθήσεις να πάρεις την άδεια του να φύγεις από τα έγκατα, από αυτόν που εγκαταλείπεις. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτός που μένει στα έγκατα σημαίνει ότι ακόμα θέλει να μένει εκεί. Αυτός ο οποίος θέλει να μείνει στην Άβυσσο θέλει να μείνει εκεί. Σεβαστό. Εσύ όμως επειδή μπορεί να έχεις ενοχή πια του να περάσεις απέναντι και να είσαι καλά, του να περάσεις απέναντι και να αρχίζεις να σε αγαπάς, του να περάσεις απέναντι και να αρχίζεις να ανακαλύπτεις ένα κόσμο που δεν έχει ζήσει, να αλλάξει επίπεδο, να βρεις την ψυχή σου, να αρχίσει σιγά σιγά να ζεις, να είσαι στη ροή. Λες ένα λεπτό να θάψω τους νεκρούς, να τελειώσω με την υποχρέωση, να μου πούνε είσαι καλό παιδί, τώρα σε αφήνουμε να φύγεις. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Ο νους δεν μπορεί να δώσει την άδεια σε μία ψυχή. Και αυτή είναι εσωτερική κατάσταση. Εάν η ψυχή υπάρξει, ο νους θα πεθάνει. Ως αφεντικό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αφήσει ο νους την ψυχή να περάσει απέναντι, γιατί είναι σαν να υπογράφει τη θανατική του καταδίκη με την έννοια ότι θα αλλάξει θέση. Από οδηγός θα γίνει υπηρέτης. Θα υπηρετεί μόνο την κίνηση. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσει το OK. Και αυτό και εκκρεμεί απόφαση. Η απόφαση είναι πηδάω. Χωρίς σκηνή. Χωρίς υποχρέωση, χωρίς χρέος, χωρίς λύπηση, χωρίς να κοιτάξω πίσω και μπαίνω στην εμπιστοσύνη ότι θα με πιάσεις. Άρα, το οξύμορο είναι ότι χάνεσαι, όχι γιατί πηδάς στο κενό, αλλά γιατί δεν έχεις αφήσει το σκηνί. Εσύ νομίζεις ότι δεν σε πιάνει ο Κύριος, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκηνί είναι κοντό και ενώ μπορείς να πηδήξεις 3 μέτρα, το σκηνί σε σταματάει στο 1 και πέφτεις στο κενό και χάνεσαι μέσα από τη λύπηση. Τότε όλη η λύπηση της γης θα περάσει μέσα στα κύτταρά σου, πέφτοντας σε αυτό, γιατί μέσα από εκεί χάθηκε ο Πέτρος. Και μάζεψε όλη τη λύπηση μέσα στα κύτταρά του. Άρα υποχρέωση και λύπηση έχουν γίνει ένα.
Μόλις αναγνωρίζεις, επειδή ακριβώς έχεις και αίσθηση κενού, λες, δεν γίνεται να μην ακολουθήσω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αφήσω, δεν γίνεται. Και μένεις στο δεν γίνεται. Αυτό είναι το κενό. Τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν συμβαίνει. Γυρίζεις πίσω, λες, μου κόβεις το σκηνή. Γυρίζεις μπροστά, λες, μου δίνεις το χέρι. Απευθύνεσαι δηλαδή σε κάποιον άλλον έξω από εσένα. Και εκεί γιώθηκε, για πρώτη φορά σας το λέω, το παρακαλώ. Στο κενό παρακαλάς. Αρνούμενος την απόφαση. Στο κενό ζητάς βοήθεια, αρνούμενος την ευθύνη. Και μόλις πέσεις μέσα, η λύπηση μεγαλώνει, γιατί γνωρίζεις ότι ήσουνα ένα πόντο πριν να φτάσεις. Και επειδή δεν μπαίνεις μέσα να δεις αυτό στο κομμάτι, να το καθαρίσεις, τότε κάθε άνθρωπος που συναντάς στο δρόμο σου, που σου θυμίζει τη λύπηση, το λίγο, για λίγο, για λίγο το έχασα. Οκ, θα σε σπρώξω, τουλάχιστον να μην χαθείς εσύ. Γιατί εγώ το μόνο που ήθελα ήταν ένα πόντο ήταν ακόμα. Στον πόντο, στην τρίχα. Η τρίχα που οδηγεί στην άβυσσο. Οπότε μετά έχει πάλι αναρρίχηση. Ανεβαίνεις με το σκηνή, συνδέεσαι με αυτή, φτάνεις ξανά στο ίδιο σημείο, ξανά το σκηνή εκεί και το μόνο που χρειάζεται είναι να το κόψεις. Τη δύναμη την έχεις να πηδήξεις απέναντι, να πάρεις την απόφαση και να φύγεις. Το σκηνή όμως δεν θα πρέπει να είναι δεμένο. Έτσι το σκηνή για τον καθένα είναι διαφορετικό. Και είναι δεμένο γύρω από την περιοχή της κοιλιάς στο σημείο του αφαλού. Άρα, ένας ομφάλιος λόρος που πρέπει να κοπεί. Θα κόψεις τη γη για να συνδεθείς
με τον ουρανό, λέγοντας τη γη που γνωρίζεις. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο εσύ. Έτσι λείπω από τα έγκατα, σημαίνει εγκαταλείπω. Κόβω τη σύνδεση. Και συναντάω τον Κύριο. Την αγάπη αυτού. Πίσω το κενό, πίσω το χρέος του νου, πίσω η υποχρέωση, πίσω το πρέπει. Πίσω η μιζέρια. Μπροστά το θέλω. Μπροστά η χαρά. Μπροστά το έχω. Μπροστά η αγάπη. Και ενδιάμεσα το κενό. Όταν περάσεις απέναντι, τότε έχεις. Γυρίζεις και κοιτάς ποιος θέλει να πηδήξει. Ποιος θέλει να ακολουθήσει. Και εκεί με σοφία δίνεις τη δύναμη. Έχεις δύναμη, αν πηδήξεις, θα περάσεις απέναντι. Και θα με συναντήσεις. Άρα δύναμη χρειάζεσαι για να πηδήξεις. Αλλά γι' αυτό η δύναμη προηγείται. Με τη δύναμη αποφασίζεις και πας στην αγάπη. Οπότε, λίγο πριν πηδήξεις, θα έρθει ο θυμός για να σου πάρει τη δύναμη για μάχη, εσύ στη θέση σου. Θα έρθει ο φόβος για να σε τρομάξει, να μαζευτείς, να κάνεις ένα βήμα πίσω, εσύ στη θέση σου. Θα έρθει η λύπηση να σου φέρει όλες τις δεσμεύσεις, όλο το χλεβασμό, όλη την υποχρέωση, εσύ στη θέση σου. Και με τη δύναμη που κράτησες επειδή έμεινες στη θέση σου, Κύριε, σε ακολουθώ. Αλλά τη δύναμη την έχεις. Το σκοινί δεν έχεις κόψει. Το ξύμορο είναι ότι μέσα από την ενοχή περιμένεις να σου κόψει το σκοινί αυτός που έχει αποφασίσει να μείνει στα έγκατα. Αυτός που είναι στα έγκατα τραβάει προς τα πίσω
ενώ το φως προσκαλεί. Το φως δεν μπαίνει το να σου τραβάει το χέρι, γιατί θα μπει σε μάχη. Γιατί ξέρει ότι αν μείνεις στο κενό και σε τραβάμε και οι δύο, θα σε κόψουμε στα δύο. Και θα χαθείς. Μα εγώ σε θέλω ολόκληρο. Οπότε περιμένω. Δεν είσαι έτοιμος. Προτιμάς τα σκοινιά. Περιμένω πότε θα τα κόψεις. Μπορείς να βρεις 100 δικαιολογίες για να μην τα κόψεις. Ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, η δουλειά μου. Όλα τα πράγματα γίνονται μέσα από σώματα, μέσα από καταστάσεις. Δεν είναι φαντασιακά. Το φως γιώνεται μέσα από ένα σώμα και ο νους βρίσκεται μέσα σε ένα σώμα. Η υποχρέωση έχει μορφή. Το χρέος έχει πρόσωπο. Ένα άλλο που συμβαίνει όταν είσαι στο κενό και είσαι πονηρός, προσπαθείς να εξαγοράσεις το ναι της υποχρέωσης με το φως που λαμβάνεις, με τη δύναμη που παίρνεις για να μπορείς να πηδήξεις. Λαμβάνεις δύναμη και ξεπληρώνεις υποχρέωση. Γι' αυτό όταν σας δίνεται η ενέργεια για 3 φορές, είναι για να έχετε την ευκαιρία να την κρατήσετε για σας. Εάν την πάτε την ενέργεια στην υποχρέωση, 4η δεν έχει. Γιατί έτσι ταΐζεις την άβυσσο. Και ο Θεός είναι σοφός. Σου δίνω δύναμη, Δαβίδ. Και πηγαίνεις μέσα από τη λύπηση και θρέφεις την άβη σου. Θα σου αφαιρέσω τη δύναμη. Γιατί είναι καιρός να τελειώσεις με τη λύπηση. Και όταν τελειώσεις, θα την ξαναδώσω. Οπότε είναι πολύ ξεκάθαρο μέσα μου γιατί δεν ολοκληρώνομαι ως δύναμη. Γιατί το 1% είναι η τρίχα του κενού. Θα καθαρίσεις, θα κλείσεις τα κενά και μετά θα ολοκληρωθείς. Γιατί αν τυχόν έχεις ολόκληρη τη δύναμη με τα κενά, θα ταϊθιστεί πάλι η άβυσσος. Και δεν είμαστε σε αυτήν την εποχή. Η άβυσσος θα πεινάσει. Η άβυσσος θα νιώσει ότι δεν έχει για να ζητήσει να έχει, βγαίνοντας από εκεί οι ψυχές.
Αν όμως έχεις μέσα σου χρέος, υποχρέωση, λύπηση, μία μικρή ρογμή είναι αρκετό για να περνάει το φως. Έτσι αντί ο Πέτρος να ολοκληρωθεί ως πρώτη ψυχή, ως πρώτος άνθρωπος, με ψυχή, αγάπη, αλήθεια, με ζωή, άσε με να θάψω τους νεκρούς και θα έρθω να σε βρω. Η στιγμή χάθηκε. Η ψυχή χάθηκε. Το βάθος της λύπησης αμέτρητο. Έτσι δεν είσαι στην ευθύνη σου, στην ευθύνη του εαυτού σου. Ανοίγεις το παράθυρο, την πόρτα σε όποιον χτυπάει, μέσα από λύπηση και χάνεις εσένα. Μην έχοντας τη σοφία να γνωρίζεις ότι αυτός ζητάει όχι για να περπατήσει, αλλά για να καταναλώσει. Αυτή είναι η διαφορά. Ένας νους δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Ένας νους λέει στέκομαι στο δε μου δίνεις. Δεν μπορεί να κοιτάξει από πίσω ότι εσύ ποτίζεις την άβυσσο με αυτό. Και έτσι μετά θα μπει σε κρίση, θα μπει σε σύγκριση με αυτά που κάνει το δίθεν καλό που λέγεται πονηρό, γιατί δεν μπορείς να φτάσεις στο βάθος σοφίας ότι εάν μπω στην κοιλιά σου η ενέργεια που θα σου δώσω θα πάει στον από πίσω. Άρα δεν θα σου δώσω. Γιατί από πίσω θα πρέπει να έρθει να ζητήσει για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, η λύπηση που δημιουργεί το χρέος και την υποχρέωση και σε βάζει σε αυτό, και σε μαστιγώνει με αυτό ο νους, είναι η στιγμή να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι από την άβυσσο θα φύγουν με χρέος. Ότι από την άβυσσο θα φύγουν με υποχρέωση. Την οποία λίγο πριν πηδήξουν θα την αφήσουν εκεί που τη γεννήσανε. Εκεί που της ανήκει.
Όταν θα περάσεις απέναντι και θα γνωρίσεις την αγάπη και θα τη βιώσεις, τότε μπορείς να επιστρέψεις, να ξαναδώσεις, αλλά δεν θα δώσεις από υποχρέωση. Θα δώσεις από σοφία και αγάπη. Ο ίδιος μέσα από τον οποίο είχες τη σχέση λύπησης και υποχρέωσης, θα συνεχίσει να ζητάει γιατί εκείνος δεν γνωρίζει κάτι άλλο. Τον άφησες πίσω. Εσύ έζησες με την αγάπη του εαυτού σου, αναγνωρίζεις τις ποιότητες, τη διαφορά και όταν επιστρέφεις στο όριο όμως, και έχεις τον απέναντι και σου ζητάει, έχοντας περπατήσει μες στο φως, έχει σοφία, δεν ζητάς από ανάγκη, από τον ουδέ δίνω. Ζητάς από ανάγκη. Okay. Σου δίνω με αγάπη. Όχι για να ξεχρεώσω. Μέσα από τη σχέση του χρέους που φτιάξαμε. Σου δίνω γιατί θέλω. Δεν έχει υποχρέωση, δεν έχει καταναγκασμό και το θέλω έχει αγάπη. Μπορεί να σου δώσω ό,τι έφτιαξα με χρέος, αλλά είναι διαφορετικό να στα δίνω όταν είμαι στην Άβυσσο και διαφορετικό να στα δίνω όταν είμαι απέναντι. Έχει άλλη ποιότητα, έχει άλλη αίσθηση. Όταν ήμουν στην Άβυσσο σου έδινα για να πάρω την ψεύτικη αξία ότι είμαι okay, ότι είμαι κάποιος, ότι δεν σε πρόδωσα, ότι δεν σε κοροϊδέψα, να πάρω μια ψεύτικη αξία ενώ σε κοροϊδέψα. Όταν σου δίνω όμως όταν είμαι στο φως, είναι γιατί σε αγαπάω μέσα από την αγάπη που πλημμυρίζει σε μένα. Γιατί θέλω. Όχι γιατί πρέπει. Γιατί έχω αλλάξει χώρα. Έχω αλλάξει νόημα σαν αίσθηση στις λέξεις. Έτσι, επειδή μέσα στην ψυχή η υποχρέωση μαζεύει την ενοχή, μαζεύει και τη λύπηση και αυτό είναι μέσα στο σώμα μας, είναι το σκηνί που μας δένει. Καθένας βέβαια με το επίπεδό του και την υποχρέωση που έχει δημιουργήσει μέσα από την άγνοια. Άρα γίνεται μια διαγραφή της οφειλής. Γιατί αυτή είναι νοητική κατάσταση και με γυρίζει πίσω. Δεν σου δίνω γιατί σου οφείλω. Σου δίνω γιατί θέλω.
Εάν δεν θέλω, δεν σου δίνω. Οπότε πολλές φορές θα βιώσεις «δεν θέλω να σου δώσω». Okay. Και έρχεται και το «θέλω να σου δώσω». Okay. Αυτό έχει αλήθεια. Το «σου δίνω» ενώ «δεν θέλω» έχει υποχρέωση, έχει ψέμα. Και αν υποκύψεις, επιστρέφεις τα έγκατα. Δεν εγκαταλείπεις. Δεν λείπεις. Ξαναμπαίνεις μέσα λίγο στην άβη σου. Έτσι, για να ξέρετε και τα ιστορικά δεδομένα, ο Πέτρος ποτέ δεν εγκατέλειψε. Και γι' αυτό δεν πέρασε απέναντι. Και γι' αυτό έζησε δυστυχισμένος. Γιατί στο κενό μόνο δυστυχισμένος μπορείς να είσαι. Εωρήσε. Έτσι και το έργο της διάδοσης έγινε υποχρέωση, γιατί αυτό ήταν το οικείο, το γνωστό. Κύριέ μου, θα κάνω ό,τι μου πεις. Δεν ζητάω αυτό. Ναι, αλλά αυτό γνωρίζω. Έτσι συμβαίνει και με εσάς. Έχετε την εντύπωση ότι επειδή συμβαίνει Δευτέρα Παρουσία, είστε υποχρεωμένοι να είστε παρόντες. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αυτό το οποίο σας λέει κάποιος. Όντας μέσα στην υποχρέωση. Και εκείνη και η διαφορά στη διδασκαλία μεταξύ του Κυρίου και εμένα. Αν είστε λίγο ευφυείς, θα δείτε ότι οι διδασκαλίες είχαν χρειά υποχρέωσης. Είχαν την αόρατη επίθεση ότι δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αφού συμβαίνει ο Κύριος, δεν μπορείς να λείψεις. Όχι, μπορείς. Γιατί είναι προτιμότερο να είσαι με απόφαση στην άβυσσο, παρά να είσαι στο κενό. Γιατί αν είσαι με απόφαση στην άβυσσο και την ζήσεις, θα ζητήσεις να επιστρέψεις. Αν είσαι στο κενό, δεν έχεις δυνατότητα επιστροφής. Οπότε η Σοφία ξέρει
βαθιά μέσα της ότι ζήσε αυτό που θέλεις. Είναι οκ. Okay. Ζήσε το δε με θέλεις. Είναι οκ. Okay. Έτσι ήταν ο Κύριος. Είναι οκ. Okay. Άρα σήμερα σας δηλώνω ότι αυτόν που λέει η Εκκλησία όμως τον μεγαλύτερο Απόστολο ήταν και πιο δυστυχισμένος. Είναι σαν να κοιμάσαι δίπλα στην τούρτα και να μην την τρως. Αυτή είναι η υποχρέωση. Πάμε λοιπόν να το καθαρίσουμε γι' αυτό, μέσα από την προσευχή. Η υποχρέωση είναι μία αυτοδέσμευση. Είναι σαν να βάζεις μόνος σου χειροπέδες στον εαυτό σου. Έτσι δεν υπάρχει εσωτερική ελευθερία. Η ελευθερία είναι αίσθηση. Είναι έκφραση. Είναι απόφαση. Χωρίς εσωτερική ελευθερία δεν μπορείς να πας στην αγάπη.
Έτσι οι άνθρωποι ενώ έχουν τη δύναμη να σπάνε τις αλυσίδες τους, και ο Θεός μου έδωσε αυτή τη δύναμη, εγώ προτίμησα να την καταναλώνω περπατώντας με τις σιδερόμπαλες. Έτσι το περπάτημα στη γη είχε βάρος, είχε υποχρέωση, είχε πόνο, είχε σκλαβιά. Σ' ακολουθώ, Κύριε, αλλά κουβαλάω και τη σιδερόμπαλα. Μου φεύγεις, Κύριε, εγώ όμως δεν αφήνω τη σιδερόμπαλα. Απομακρύνεσαι, Κύριε, Πέτρο, δεν βλέπεις. Εκεί γεννήθηκε η λύπηση. Λυπήσουμε, Κύριε. Εσύ λύτρωσέ με, Κύριε. Έτσι γιώθηκε η άρνηση της ευθύνης. Έτσι γιώθηκε η προδοσία του εαυτού. Έτσι γιώθηκε η ενοχή του Πέτρου. Έτσι γιώθηκε η άρνηση της αγάπης.
Έτσι γιώθηκε ένας κύκλος 2.000 ετών. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αρνήθηκα το φως, αρνήθηκα να βλέπω. Και τίμησα την υποχρέωση. Συγχωρώ τον εαυτό μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Καθαρίζω την υποχρέωση. Τελειώνω με τη λύπηση. Τιμάω τη θέση μου. Αναγνωρίζω την άρνηση. Θεέ μου, πάντα μου έδινες.
Κυρία μου, ποτέ δεν με άφησες. Δαβίδ, πάντα υπήρχες. Η ψυχή πάντα περίμενε. Η ζωή καθυστερούσε. Το φως δεν γιωνόταν. Όλα αλλάζουν. Θεός δίνει. Η μητέρα είναι παρούσα. Ο Κύριος είναι παντού. Η ζωή συμβαίνει. Η Χριστίνα φέρει. Ο Δαβίδ λαμβάνει. Γη φωτίζεται. Θεέ μου, επιστρέφω. Άλλαλα τα χείλη των ασεβών, όσοι υποποιούνται την εικόνα τους ως σεπτή, όσοι αυτοί βιώνουν την αλήθεια της φαντασίωσης του δρόμου της γης. Έτσι έλαβαν αυτοί την ελευθερία εαυτού, όσο αυτός δοθεί ως δρόμος επί της γης και έδωκεν σε αυτόν τη μακαρίαν ζωήν, όσο αυτή απλώσει επί της γης και οι ψυχές λάβουν εξ αυτού την αλήθεια του φωτός. Και εδόθη μήνυμα Θεού, όσο αυτός δεν έλαβον, δεν είδον και δεν άκουσον.
και ο δρόμος εκλείστη και ο νους παραχωρήθη και η άβυσσος άνοιξε. Όσοι ψυχές έλαβαν αυτό ως αλήθεια και η γη εκρήθη και η γη συγκρίθη και η γη άλλαξον και ήρθεν η ώραν αυτήν, ως αυτός λάβει τον ελεύθερον, ως αυτός λάβει το φως, ως αυτός λάβει τη γνώση της αλήθειας επί της γης και εξ αυτής απλώσει την αλήθεια ως σύμπαν, ως Θεός, ως ολότητα. Και απελευθερώθη. Απ' τη διαδρομή είναι αυτήν, ως έλαβε γνώση της αλήθειας αυτού. Και άνοιξον το δρόμο της ελλείψεως, ως αυτή οδηγήσει στην έλξη της γης και στην τάση του ουρανού. Ως δημιουργηθεί η ένωση, ως αλήθεια εαυτού και εκδηλωθεί το μοίρασμα. Ως φως επί της γης. Και έθελον αυτόν ως όν ενών. Και έθελον αυτόν ως ολότητα. Και έθελον αυτόν ως μοναδικότητα. Και έθελον αυτόν ως γέφυρα. Και έθελον αυτόν ως εαυτόν. Έτσι όσοι άκουσαν αυτόν, άφησον εις αυτόν ενέργειες συναισθήματα, διαδρομές, προσδοκίες. Συμφέροντα, άγχη, τρέλες, ως κατασκευάσματα, ως την σήμερον διαδρομή.
και όσο αυτός έδωσε. Δέσμευση αυτού. Δίδει. Επί της αλήθειας επί της στιγμής επί της ώρας τούτης την απελευθέρωση των ψυχών των ανθρώπων, των αποφάσεων. Και διαθέτει αυτός δύναμη θεϊκή ενέργεια και θέληση. Ως περπατήσει την αλλαγή με ευθύνη της διαδρομής τούτης. Ελάβατε κατά της τροφής το φως της αλλαγής. Και λάβατε ευθύνη αυτού. Όσοι εσείς διαδρομεύσετε τον εαυτόν στην αλήθεια σου. Και ως Θεός και ως άνθρωπος και ως δύναμη και ως εμπιστοσύνη και ως ζωή και ως πατέρας επί της γης. Πατέρας, μητέρα, ψυχές. Λάβετε αλήθεια αυτού. Αμήν.
ο σεβασμός έγκυται επί της παρούσης ως εσωτερική διαδρομή. Λάβετε εν αυτήν και αισθανθείτε την αλήθεια. Ως αποκόψετε δεινά και ενοχές και ως εγκαταλείψετε φόβους και αισθήσεις του παρελθόντος ως θέμα επιτυγής. Και θελήσετε την ένωση για να βιώσετε το μοίρασμα. Επί της παρούσης ώρας, επί της παρούσης διαδρομής. Ο καθένας ως ένας. Αμήν.
Θέλει κάποιος να μοιραστεί κάτι? Κάτσε, μου ζώσω και... Γιατί... Γιατί πάρει... Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν πειράζει, γιατί αυτοί που παρακολουθούν θέλουν να ακούνε, λέει. Αλλά... Μια ζωή εγώ είχα υποχρέωση. Ένιωθα υποχρέωση σε όλους. Σε οικογένεια, φίλους, γνωστούς, σε μένα. Και πήγαινε πάντα πακέτο με την ενοχή. Όταν δεν ήθελα να μπω στην υποχρέωση, έλεγα, όχι, δεν θα το κάνω αυτό, αλλά κατευθείαν έμπαινα στην ενοχή. Σήμερα στο σπίτι έλεγα ότι εκκρεμεί μία απόφαση. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση είναι για τον φόβο ή αν είναι για την υποχρέωση. Δεν είχα κανένα συναίσθημα την ώρα της διδασκαλίας, τίποτα. Ό,τι άκουγα, το ήξερα. Αυτό που άκουσα ήταν ότι υποχρέωση ίσον διαφυγή ίσον αποφυγή ευθύνης. Αυτό. Okay. Άλλος. Νιώσα δηλαδή ότι έσαιρνα αυτές τις μπάλες. Μετά άκουσα ότι σε συνδυασμό με το σώμα διάλεξες αυτά τα πόδια για να προχωρήσεις και εσύ τα χρησιμοποίησες για να σέρνεις μεγάλες μπάλες. Και όταν το άκουσα αυτό άρχισα να ζεσταίνομαι σιγά σιγά και να αλλάζει η αίσθηση στο ποδιό μου. Στους αστραγάλους, να έσαιρνα κάτι και μετά ζεσταινόμουν. Χάνα. Άλλος. Πάρ' το λίγο. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι στο κενό. Βρίσκομαι σε αυτό το κενό που περιέγραψες. Δεν ξέρω αν το σκηνή είναι μόνο της υποχρέωσης. Ίσως είναι και άλλα πράγματα σε μένα. Και απλά είναι τόσο έντονο αυτό το, η θέση μου αυτή στο κενό, που όλη τη βδομάδα είχα πάρα πολύ δύσκολη βδομάδα. Και χτες αισθάνθηκα στόριο ότι έπρεπε να μείνω στο κρεβάτι 12 ώρες για να μην πάθω κάτι. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι τέλος. 12 ώρες για να συνέλθω σήμερα. Δεν ξέρω τι, πώς βγαίνεις από αυτό το κενό. Okay. Άλλος. Ακούστε λιγάκι τι γίνεται. Η υποχρέωση είναι ό,τι κουβαλάτε από πίσω. Η χρέωση είναι του εαυτού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και χρειάζεται να γίνει αποδεκτικότητα.
Μόλις πάτε στην αποδεκτικότητα, εκεί θα ανοίξετε να βρείτε τι δεν έχετε δεχτεί. Ό,τι δεν έχετε δεχτεί θα πρέπει να συμβεί τις επόμενες 7 ημέρες. Όλη η ανθρωπότητα χρειάζεται να ανοίξει. Η δεκτικότητα είναι αυτό που συμβαίνει. Άρα η υποχρέωση χρειάζεται να τελειώσει άμεσα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα μην το βλέπετε απλώς σαν μία διδασκαλία. Δείτε το σαν συμβάν. Γιατί απλά συμβαίνει. Για να μπορέσει η αγάπη να γιωθεί τις επόμενες ημέρες και να μπορέσει να υποδεχτεί τον Ιάσονα, χρειάζεται η δεκτικότητα να μπει σε όλα τα σώματα. Γι' αυτό ό,τι κάνατε εχθές έχει τελειώσει. Ό,τι κάνετε σήμερα υπάρχει και γι' αυτό που ευθύνεστε είναι η αποδεκτικότητα των επόμενων ωρών. Χρειάζεται να δεχτείτε όσοι θέλετε για να απελευθερωθείτε από αυτό που έχετε δεσμεύσει μέσα σας. Δέχομαι και αποβάλλω, δέχομαι και αποβάλλω, δέχομαι και αποβάλλω. Αυτή είναι η διαδρομή των επόμενων 7 ημερών. Έχει ακόμα μεγαλύτερο βάθος αυτό που έγινε σήμερα και θα συμβαίνει τις επόμενες μέρες. Οπότε μην ανοίγεστε να λέτε άλλα λέει, για να βαθύνετε, να ψάξετε να σας βρείτε. Και να μην ήσασταν υποχρεωμένοι, σας μεγαλώσαν έτσι, μέσα στην υποχρέωση. Για να μην ξεχαστεί αυτό, για να διαιωνίζεται στους αιώνες των αιώνων. Έτσι σήμερα αυτό τελειώνει. Συμβαίνει η χρέωση, συμβαίνει η αποδεκτικότητα. Όταν δείτε την πραγματική σας εικόνα θα μείνετε άλλαλοι. Και τότε θα πάρετε την ευθύνη σας. Αφήνοντας βέβαια ότι έχετε χρεώσει μέχρι σήμερα τον εαυτό σας. Μην τα θαυμάζετε. Μην τα σκέφτεστε. Αφήστε τις στιγμές να σας οδηγήσουν. Σας είπα, ο καθένας ως ένας. Ο καθένας είστε για τους άλλους, ένας είστε για τον εαυτό σας. Το ότι οι μέρες τελειώνουν έχουν να κάνουν για αυτούς που θα αποφασίσουν να περπατήσουν. Για αυτούς που δεν θα αποφασίσουν είναι όλα όμορφα. Για αυτό που αποφασίζουν. Απελευθερώστε τον εαυτό σας από το νου σας.
είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είναι ακριβώς το ίδιο. Μείνετε σε αυτό που αισθάνεστε και όχι σε αυτό που σκέφτεστε. Πάρτε εσωτερικές αποφάσεις. Ο Πέτρος περπάτησε με αποφάσεις του νου. Γι' αυτό επέστρεψε με αγάπη του νου. Τώρα η απόφαση είναι με ευθύνη για το θέλω και την αγάπη της γης. Δείτε αν αυτό το θέλετε ή δεν το θέλετε. Απελευθερωθείτε από το δεν μπορώ ή μπορώ. Όλο αυτό έχει να κάνει με σεβασμό. Τώρα θα γνωρίσετε τι σημαίνει να σέβεστε. Όχι τον άλλον, όχι αυτόν που θέλετε, αλλά αυτό που είσαστε. Εγώ σας δημιούργησα για να βιώσετε πράγματα και στιγμές. Απελευθερωθείτε από το τι πρέπει να κάνετε και μπείτε στο τι θέλετε να βιώσετε. Ο Δαβίδ θα γίνει η γέφυρα από την άβυσσο στο φως. Η Χριστίνα έχει ανοίξει και τις δύο πόρτες. Η ευθύνη και η απόφαση είναι της κάθε ψυχής, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχή. Ό,τι δεν θέλετε και μέσα από το σεβασμό και την τροπή έχετε επιτρέψει να σας συμβαίνει, το αποβάλλετε τώρα. Μόνο έτσι θα απελευθερωθείτε. Αυτό δεν είναι λόγος, είναι εντολή. Ο καθένας δεν χρειάζεται να έχει κάτι άλλο παρά μόνο τον εαυτό του. Έτσι όποιος θέλει μπορεί να περπατάει δίπλα στον άλλον ή να μένει μόνος του. Αυτό έχει επιλογή. Η απόφαση είναι μένω ή φεύγω. Τα μυαλά θα σπάσουν. Θα εκραγούν. Εκεί χρειάζεται μία γέφυρα. Αυτή υπάρχει.
Δείτε αν υπάρχετε εσείς να περάσετε πάνω από αυτήν. Υπάρχω και ζω. Αναπνέω και υπάρχω. Αμήν.